Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Κάποιες στιγμές έρχονται κάποιες αναλαμπές αυτογνωσίες και καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα που κάνω δεν είναι normal. Και είμαι και μόνος μου σήμερα. Το κορίτσι, αυτό το Ηλένια, δεν είναι πια στη ζωή. Δεν εννοώ. Η Ηλένια είναι άρρωστη. Με κάποιο ναι, κορίτσι μου, όμορφο, όχι, σ' αγαπώ. Έχει 39,5 πυρετό, κάποιους βήχες, κάποιες μίξες. Έχουμε ενημερωθεί για κάποιες διάρειες. Όχι. Μόνο βήχες και μίξες λοιπόν το κορίτσι αυτό έχει, οπότε δεν είναι μαζί μας. Θα επανέλθει δρυμύτερη και έτοιμη για όλα. Μέχρι τότε. Καλή όρεξη σε όλους, γιατί είναι και η ώρα που τρώτε, το ημάμ. Μέχρι τότε. Τα δυο μας θα είμαστε. Εγώ και εσύ. Για παιχνίδια περίεργα, ερωτικά. Για παιχνίδια ζαβολιάρικα. Μουα. Ναι. Ναι. Ήρθε η ώρα λοιπόν για κάποιες ειδήσεις. Είμαι στις σωστές ειδήσεις. Όχι. Εδώ πίσω πρέπει να πάω. Λοιπόν, α, εξαιρετικά. TikToker εντόπισε φάντασμα σε νεκροταφείο. Δεν καταλαβαίνω την είδηση αυτή. Θα δω το φάντασμα. Παιδιά, εάν είναι να έχω πάρει βαλεριάνη στο βράδυ για να μπορώ να κοιμάμαι λίγο πιο ήρεμα και να βλέπω φαντάσματα και να μένω ξάγρυπνος, δεν έχει κάποιο νόημα. Πού είναι το φάντασμα? Περιμένω εδώ το φάντασμα. Είναι μέσα από το Google Search View, όπως μου είπαν από το Control, όλο αυτό που βλέπουμε. Πατήστε πώς. Παιδιά. Ήταν άνθρωπος, έτσι. Γιατί αν δεν ήταν άνθρωπος, πετάω μικρόφωνα, παρετούμε και φεύγω για Νικαράγουα, Άρη, Κρόνο, ίσως και κάποιο Πλούτονα. Είναι στο New Hampshire. Το New Hampshire, που κατά πού πέφτει, ρε παιδιά. Σε σχέση με την Καρίτενα, ας πούμε. Αμέρικα. Καλέ, ναι, μια χαρά. Κάτι ξέρω που δεν πέρασε αεροπλάνα. Να πάω στην Αμέρικα να μου πνέψει από του θάμου. Χω, έτσι. Κάτσε εκεί πέρα που κάθεσαι. Λοιπόν, κάποια ευχέλα, κάποια λιβάνια να βάζουμε σπίτι, κάποιο μύρο να καίμε και όλα καλά θα πάνε. Θα ρω πως ήρθε η ώρα για break. Τέλεια λοιπόν, έτσι το λυκάκι, το καλό και το ωραίο. Σου δίνω break και επανερχόμαστε. Έλα. Για δεν φορώ. Ρε αλήθεια, δεν αντέχω άλλο τη ζωή αυτή. Επανήλθαμε με κάποιες ιδιαίτερες ενάρξεις μετά τα break. Γενικότερα ενάρξεις εκπομπής. Έχει φύγει η Ηλένια σήμερα για την άρρωστη και αλωνίζω πιο πολύ από ποτέ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Τρέμω για τη στιγμή που θα ανακαλύψει το Λούμπεν τη συγκεκριμένη εκπομπή, καθότι 1,5 μήνα θα παίζουμε. Αφιέρωμα θα μας κάνει το Λούμπεν. Δεν πτωούμε όμως και πηγαίνω στα πάρα πολύ όμορφα θέματα τα οποία έχουμε να γεμίσουμε και να στολίσουμε αυτή την πάρα πολύ ποιοτική εκπομπή. Ναι, για αυτή την εκπομπή μιλάω. Και θα μιλήσουμε για ψυχική υγεία, κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα στέλεχος της συγκεκριμένης εκπομπής. Οι καλύτερες χώρες για ψυχική υγεία. Να κάνω μια διευκρίνηση. Είναι οι χώρες κατά τις οποίες οι άνθρωποι έχουν την καλύτερη ψυχική υγεία ή είναι οι καλύτερες χώρες για να έχεις μια ισορροπημένη ψυχική υγεία. Θέλω να πω ότι αν δεν είσαι καλά θα πας σε αυτές τις χώρες για να συνέλθεις. Ωραία. Ο αριθμός των διαθέσιμων ψυχιάτρων είναι οι παράγοντες. Οι καμπάνες για την υγεία. Οι δαπάνες για την υγεία. Η ευτυχία. Και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Όμορφα. Λοιπόν, πρώτη χώρα και νικήτρια με το χρυσό μετάλλιο είναι η Ελβετία. Να είναι καλή Ελβετία, τρέχουν με τα ποδήλατα και είναι χαρούμενοι. Στην δεύτερη θέση είναι η Φιλανδία που είχαν και τους Λόρδι, τα φιλιά μου στα τέρατα. Και η θέση της Ελλάδας. Μισό λεπτό. Έχουμε και τρίτη θέση που είναι η Νορβηγία. Κάτι για το αλκοόλ είδα. Η οποία λέει η Νορβηγία έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχισμένοι είναι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που δεν παίρνουν ένα τζινάκι. Όχι. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται. Αυτό είναι, δεν πίνουν επειδή είναι ευτυχισμένοι. Μάλιστα. Η Ελλάδα
Η Ελλάδα βρίσκεται στην... Να πω όλο το τρίτο. Ναι, ότι είναι το αλκοόλ, δεν πίνουν καθόλου αλκοόλ εκεί πέρα. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 19η θέση και εγώ απορώ πως θα είναι η χώρα με την τελευταία θέση, αν η Ελλάδα είναι 19η, έχουμε τρελό χάλι. Παγκοσμίως με τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό ψυχιάτρων ψυχολόγων στην ανά 10.000 άτομα. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Αλλά έχει και το δεύτερο κατώτατο σκορ στο δίκτυο ευτυχίας χωρών παγκοσμίως. Είμαστε δηλαδή η λιγότερο ευτυχισμένη χώρα παγκοσμίως. Η δεύτερη λιγότερο ευτυχισμένη χώρα παγκοσμίως. Εγώ θεωρώ ότι έχω ρίξει το μεσόωρο και μας έχω πάει στην πρώτη-τελευταία θέση ευτυχίας. Νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ που ευθύνομαι για όλη αυτή την κατρακύλα ευτυχίας στην Ελλάδα και επειδή έχω την καταθλιψάρα του αιώνα και επειδή κάνω και τους άλλους νοικοθλημένους γύρω μου θαρώ. Εξαιρετική εκπομπή, πάρα πολύ ωραία τα νέα και δεν μπορώ άλλο να περιμένω. Θα πάω σε break. Τώρα. Και επανέρχομαι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο και ότι αυτό αρκεί για να κρατήσει εδώ τους τηλεθεατές της εκπομπής αυτής και σίγουρα για να απολυθώ. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Μένουν οι τηλεθεατές, φεύγω εγώ από το ΜΑΝΤ. Παιδιά, επιστρέψαμε! Είμαστε και πάλι εδώ. Τι είμαστε δηλαδή, εγώ είμαι καθότι λέει να λείπει σήμερα και θα είμαι για λίγο ακόμα, αλλά δεν είμαι εδώ τυχαία τώρα, αγάπη μου γλυκιά. Τώρα είμαι εδώ για να λύσω τα δικά σου τα προβλήματα. Είμαι εδώ με αλτρουισμό και επειδή πληρώνομαι φυσικά, γιατί τζάμπα δεν θα το έκανα. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω στα δικά σου ζητήματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Και για να δούμε τι σε απασχολεί σήμερα και αν μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, ρε αδερφέ. Λοιπόν, είμαι σε μεγάλο δίλημα. Τι να κάνω με τη σχέση μου. Περνάω υπέροχα από αποκαημένη μου, συλληπιθήκαμε, τσουτσούργησα, η τρίχα αποτριχωμένη σηκώθηκε. Περνάω υπέροχα, πάρα πολύ χαρήκαμε, όταν βρισκόμαστε, αλλά κάτι με ξενερώνει, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω το λογίδριο, γιατί δεν μπορώ να νευριάζω εγώ με αυτά. Δεν περνάς υπέροχα, εάν κάτι σε ξενερώνει όταν βρίσκεσαι με κάποιον. Όταν λέμε περνάω υπέροχα, λέμε περνάω υπέροχα. Όταν μιλάμε για έρωτα, η ξενέρα είναι ο δολοφόνος του έρωτα. Τελείωσε μετά, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν χωράει η ξενέρα στην... και σε όλο αυτό που αισθάνεσαι όταν βλέπεις τον άλλον εκεί πέρα. Θες, αγάπη μου, να τον πιάσεις, να τον μυρίσεις, να κοιμηθείτε μαζί, να μοιραστείτε πράγματα. Αγάπη είναι ο υδρότας στο μπλουζάκι σου, τα σβησμένα τα τσιγάρα στο τασάκι σου, η σκόνη στα παπούτσια που φοράς και τα κόμμενα νύχια που πετάς, ανάλογα τα βίτσια, κανείς δεν ξέρει. Δεν δέχομαι ότι περνάς καλά λοιπόν σε αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι περνάς καλά ή ήθελε ότι φίλεις επειδή μπορεί να είναι κάποιο καλό παιδί. Έτσι και λες, εδώ πρέπει να είναι η τύχη μου, αλλά ο έρωτας δεν θέλει κουτάκι, αγάπη μου. Δεν θέλει πρέπει και κανόνες. Ο έρωτας θέλει ροή και. Ναι, ακριβώς, ροή. Λοιπόν, χώρισε, έλα λοιπόν στο κλαμπ Μαγκούφες, είναι ένα κλαμπ που εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος, έλα εκεί πέρα να πιούμε κάποια ποτά στο ράφι, εκεί πέρα αράζουμε στο κλαμπ Μαγκούφες και τι ωραία, τι καλά, σχίζει βάρκα τα νερά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ήρθε η ώρα να χωρίσουν όλοι οι Έλληνες για να μην είμαι εγώ ο μόνος άνθρωπος πια και έτσι θα φύγω σε break με αυτό το όμορφο μήνυμα και επανέρχομαι. Παιδιά! Σκιάχτηκα, παιδιά, σκιάχτηκα. Πώς ήρθατε έτσι ξαφνικά και εισβάλλετε στο τίμιο αυτό σπιτικό αυτής εδώ της εκπομπής Talk to Mad. Γιάννης Κατινάκης, Talk to Κατίνα σήμερα, καθότι η Λένια λείπει και είμαι και πάλι εδώ γέρνοντας πια τελείως. Παιδιά, νιώθω ότι η διοίκηση δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, για κλείσιμο αυτής της εκπομπής σας έχω αφήσει κάτι. Συγκινούμε τώρα το λέω. Μια στήλη που υποτάσσεται στην τέχνη. Έτσι, γιατί μόλις βλέπω την τέχνη δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να υποταχθώ και ζητήθηκε από χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμου θα πω, αν και δεν θέλω να φωνώ υπερβολικός, να κλείσουμε με κάποιο τραγούδι την εκπομπή αυτή, ένα τραγούδι ισπανικό. Είναι το τραγούδι Ασερεχέ. Θα ήθελα να μου θυμίσει λίγο τη μελωδία της αρχής ή αρχισυνταξία. Φτάνει. Mira lo que esa vela la furta de la cuina Diego Rumberando con luna y su pulila yutaje aqua marina. Marina, ναι. Yo donde más... Τη μελωδία θύμισε μου, λέει μία. Μη γελάς, τέρας. Και παίρνει μου τη μελωδία.
Ωραία, θα πάω στο Σερεχέ κατευθείαν γιατί δεν βρίσκω άλλη προκοπή. Μισό λεπτό. Πού το λέει το Σερεχέ? Γεια Σερεχέ! Χιά! Ντεγέ! Ντεγέ μπεντούβε τζέμπερε ντε σιμπουνούβα ματζάβι αμπιγούντι αγκίμπου μπιπί. Α Σερεχέ! Χα! Ντεχέ! Ντεμπεμπε! Ντεμπερε! Χιμπουνόβα μαχάβι αν μπεντγούντι αν μπιχίδι κουιμπί. Α Σερεχέ! Χα! Ντεγέ! Δε σερε σουμπινούβα χαμάβι αμπιγούντι αμπεγκούι τσιμπί. Αυτό ήταν το τραγούδι που υπόθηκε και νιώθω ότι ήταν δυνατό, έτσι. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Δουλεύτηκε καλά, έτσι. Και από θέμα τραγουδιστικό, νότας, προφοράς και γενικότερης διάθεσης. Το δούλεψα καλά, λοιπόν. Κλείνουμε την εκπομπή αυτή για να μην μας κλείσουν το εσουρού ακόμη και το ηθόν. Σας φιλώ, σας αγαπώ, η Ελένη σας εδώ από το MAD TV και να θυμάστε, όταν η ζωή δεν έχει εκπλήξεις, δεν είναι ζωή. Πολλά φιλιά, καλή ζωή, καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση, όποτε και αν.